και να συνεχίσω με τον κύριο Νικολογιέννη. Κύριε Νικολογιέννη, πείτε μας τη δική σας εμπειρία μετά από το σχολείο Ευελπίδων και μετά από το πρόγραμμα του ΕΚΤΑ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά από τους συντελεστές του παρόντος συνεδρίου για την επιλογή και την τιμή να είμαι ένας εκ των ομιλητών. Εγώ, όπως είπατε, προέρχομαι από τη σχολή Ευελπίδων, αλλά από το 9 έκανα τη μεγάλη αλλαγή. Μεταπήδησα στον κλάδο των logistics, αφού προσλήφθηκα στην εταιρεία warehouse and distribution manager. Τώρα, στην ερώτηση για ποιο λόγο επέλεξα την εφοδιαστική αλυσίδα, η ειλικρινή απάντηση είναι ότι τότε το είχα προσεγγίσει περισσότερο ως διοίκηση τμήματος, καθώς είχα αυτές τις επαγγελματικές καταβολές, παρά ως ενσυνείδητη επιλογή στα logistics αυτά καθ' αυτά. Στην πορεία όμως συνειδητοποίησα ότι ο συγκεκριμένος είναι ένας πολύ ευρύτερος τομέας, στον οποίο για να έχει κάποιος μια αξιοπρεπή παρουσία θα έπρεπε να συγκεράζει πολύ περισσότερες δεξιότητες από αυτό της διοίκησης. Μπορώ να πω ότι είμαι από τους τυχερούς, διότι το timing που μπήκα στον τομέα ήταν το ιδανικό, καθώς ο όμιλος τότε έτρεχε ένα τεραστίο διαστάσιο. Αυτές τις μέρες αυτές δεν γίνονται τέτοια project εξυγχρονισμού των logistics του, διότι εντός ενός έτους και δύο μηνών από την πρώτη μου επαφή με τα commercial logistics, διότι στο στρατό είναι μια από τις πολλές από την καθημερινότητα που κάνουμε. Λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο και δύο μήνες εμείς βάλαμε ένα νέο ERP σε όλο τον όμιλο, περάσαμε σε περιβάλλον WMS και μετακομίσαμε και στο υφιστάμενο κέντρο διανομής μας. Και αν με ρωτήσετε σήμερα να σας περιγράψω με τρεις λέξεις εκείνη την εμπειρία, θα πω αίμα, δάκρυα και υδρότας. Ωστόσο, σκεφτόμενος πλέον χωρίς συναισθηματισμούς, μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη εμπειρία μας όθησε να πατήσουμε καλύτερα στα πόδια μας ως ομάδα, έστω και αν μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο, και θέλω να πω ότι μέσω αυτής της εμπειρίας αναδείχθηκαν τότε πολύ ικανά μεσαία στελέχη, τα οποία είναι ακόμα στον όμιλο και τιμούν με την παρουσία του στον όμιλο και προσφέρουν στον όμιλο. Λοιπόν, αλλά ενώ νομίζαμε ότι με τη μετακόμιση θα τελειώσουν τα προβλήματα, τελικά ανακαλύψαμε ότι τα προβλήματα τότε ξεκινούσαν, διότι ως ομάδα κοιμηθήκαμε ένα βράδυ αποθηκάρι και έπρεπε να ξυπνήσουμε logisticians, διότι ομάδα που να ονομάζεται αποθηκάρι και να εργάζεται σε ένα κέντρο διανομής 12 εκατομμυρίων ευρώ και να χρησιμοποιεί ένα από τα καλύτερα μηχανογραφικά συστήματα στον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν υπάρχει. Τότε λοιπόν έψαξα να βρω προγράμματα εξ αποστάσεως τα οποία θα μου έδιναν περισσότερα εφόδια για να μπορέσω να σταθώ κι εγώ στις νέες απαιτήσεις. Είχα βρει ένα στο Καποδιστριακό, ήταν όμως μόνο στα αγγλικά και ήταν εντελώς διαδικτυακό και απρόσωπο, δεν υπήρχε εκπαιδευτής. Η παράδοση των μαθημάτων γινόταν με σημειώσεις και η επίλυση απορριών μέσω email. Όταν λοιπόν ήρθε σε επαφή με τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, ο αγαπητός φίλος Γιώργος, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα, και εδώ οφείλω και θέλω να τονίσω το γεγονός ότι σήμερα από τον όμιλο είμαστε 5 παρόντες, οι 2 είμαστε το logistics, οι 3 είναι από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και οφείλω να αποδώσω τα εύσημα και στην συνάδελφο, αλλά και στην υπεύθυνη εκπαίδευση και ανάπτυξη του ομίλου και φυσικά και στη διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου, που είχαν τη διάβγεια τότε να αντιληφθούν και διακρίνουν τη σημαντικότητα του προγράμματος. Εγώ τότε αντιλήφθηκα ότι σε προσωπικό επίπεδο είναι μια καλή ευκαιρία να φρεσκάρουμε λίγο τις γνώσεις και να μάθουμε τι καινούριο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς είχα 10 χρόνια να καθίσω σε θρανείο. Όμως, και εδώ είναι το κρίσιμο, σε εταιρικό επίπεδο φαινόταν να είναι μια καλή ευκαιρία να παραχθούν στελέχη που ναι μεν είχαν κάποια αλφα εμπειρία, γιατί ήδη εργαζόντουσαν στον τομέα, αλλά ήταν απαραίτητο να παραχθούν στελέχη τα οποία, πρώτον, να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις αυτού που ονομάζουμε εφοδιαστική αλυσίδα και δεύτερον, να μάθουν να μιλούν την ίδια γλώσσα, να αντιλαμβάνονται ένα στον άλλο με κλειστά μάτια, να έχουν αυτό που λέμε στη σύγχρονη εποχή διαλειτουργικότητα, interoperability. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ο αντίλογος, θα πει κάποιος ότι εντάξει ρε κουμπάρε, αποθηκάριους ψάχνουμε, όχι αστροναύτες, αλλά εδώ θέλω να πω το εξής.
Διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε ήδη εδώ και πολλούς αιώνες αφήσει πίσω την εποχή του ατμού. Ζούμε και εργαζόμαστε σε ένα cyber physical περιβάλλον, το οποίο έχει ανάγκη το ρόλο του ανθρώπου σε πολύ σημαντικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την προηγούμενη επαγγελματική μου εμπειρία. Πλέον οι επαγγελματικοί στρατοί λειτουργούν με βάση όχι το soldier αλλά τον operator. Και αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει και μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, διότι πλέον δεν αρκεί να είσαι καλός σε ατομικό επίπεδο ή να σ' αγαπάει η ομάδα σου, να είσαι καλός ομαδάρχης. Επιπλέον αυτόν, γιατί αυτά είναι τα βασικά πάνω εκεί πατάς, πρέπει να μπορείς να συμμετέχεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, μιλάμε για αλυσίδα που έχει κρίκους, να μπορείς να είσαι ένας από αυτούς τους κρίκους, να μπορείς να ανταλλάζεις πληροφορίες με τα υπόλοιπα τμήματα σε ζωντανό χρόνο. Θα πρέπει να μπορείς να διαβάζεις data και να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, να τα επεξεργάζεσαι και να μπορείς επεξεργασμένα να τα μεταφέρεις στην ομάδα σου, ώστε να μπορείς να τη διηγείς, να τη μανατζάρεις πιο αποτελεσματικά. Θα πρέπει με λίγα λόγια το σύγχρονο στέλεχος των logistics να μπορεί να είναι ο κόμβος πάνω στον οποίο θα έρθουν και θα κουμπώσουν όλα αυτά τα cyber συστηματάκια που σε τελική ανάλυση είναι υποβοηθητικά. Όμως η βάση είναι ο operator αυτός καθ' αυτός. Ένας άλλος αντίλογος θα μπορούσε να πει, εντάξει, όλοι οι beaker την ίδια δουλειά κάνουν, όλοι οι οδηγοί την ίδια δουλειά κάνουν, μιλάνε εξ ορισμού την ίδια γλώσσα. Δεν ισχύει. Και θα χρησιμοποιήσω ένα ιστορικό παράδειγμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων επιχειρήσεων του Ειρηνικού, το σώμα των Αμερικανών πεζοναυτών αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς οι Ιάπωνες έσπαγαν με ευκολία τους κώδικες επικοινωνίας, δηλαδή υπέκλεπταν τις επικοινωνίες των Αμερικανών. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τι λύση βρήκαν? Στρατολόγησαν 400 Ινδιάνους της φυλής Ναβάχο. Τους έκαναν συρματιστές, τους έδωσαν δηλαδή μια κρίσιμη ειδικότητα, και οι οποίοι πριν εισέλθουν στα θέατρα επιχείρησης, τέλος πάντων, έκατσαν και ανέπτυξαν ένα ιδιαίτερο κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος ήταν βασισμένος πάνω στη μητρική τους γλώσσα. Από τη μέρα λοιπόν που μπήκαν επιχειρησιακοί αυτοί οι άνθρωποι και μετά, οι επιχειρήσεις των πεζοναυτών έγιναν πολύ πιο ταχύτερες και πολύ πιο αποτελεσματικές. Καθώς στις κρίσιμες θέσεις, ασυρματιστές, υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν την ίδια γλώσσα και είχαν πολύ υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας, χωρίς αυτή η διαλειτουργικότητα να επηρεάζεται από τους εσωτερικούς παράγοντες. Οι 400 αυτοί οι Ινδιάνοι ονομάστηκαν Code Talkers και μάλιστα γυρίστηκε μια ταινία με τον Nicolas Cage στις αρχές του 2000, οι Wind Talkers. Συμπερασματικά, η προσωπική μου εμπειρία από την διαδικασία πιστοποίησης ΕΛΑ είναι απόλυτα θετική. Συμμετείχα σε μια διαδικασία υψηλής έντασης, καθώς είναι πολύ δύσκολο να τρέχει κάποιος στην καθημερινότητα τις υποχρεώσεις στο εργασιακό περιβάλλον, να πρέπει να είναι παρόν στην οικογένεια και να πρέπει να παρακολουθεί 3-3 ώρα διαδικτυακά μαθήματα εβδομαδιαίως. Αλλά τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης και σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές εμπειρίες που είχα εγώ είναι αρκετά. Όπως για παράδειγμα, πρώτον, μπορεί να είναι υψηλής έντασης, αλλά εάν απλώσεις το διάβασμα σε όλη τη διάρκεια, αυτό γίνεται πιο εύκολο. Δεύτερον, είναι τουλάχιστον τα πρώτα επίπεδα στα ελληνικά. Τρίτον, υπάρχει δυνατότητα να επιλέξεις συγκεκριμένα μαθήματα, να τα περάσεις αυτά και μετά να ξανασυμμετέχεις σε δεύτερο κύκλο εκπαιδεύσεων, τα κρατάς δηλαδή τα μαθήματα που περνάς. Η διάρκεια περάτωσης του προγράμματος δεν είναι μεγάλη, και αυτό σημαίνει ότι ένα δώρο που θα δώσει μια εταιρεία σε έναν συνάδελφο ο οποίος δείχνει ότι έχει τα φόντα, η εταιρεία θα πάρει γρήγορα το αντίδωρο πίσω. Δεν είναι δηλαδή ένα μεταπτυχιακό που διαρκεί 2 χρόνια και πόσα μεταπτυχιακά μπορεί να καλύψει μια εταιρεία, 1-2, και θα πάρει δηλαδή return on investment μετά από 2 χρόνια. Εκεί σε 3 μήνες αρχίζεις και βλέπεις διαφορά. Τέταρτο, το μάθημα είναι μεν διαδικτυακό, τουλάχιστον στην περίοδο του COVID, αλλά ήταν με εκπαιδευτή, που σημαίνει ότι η επίλυση απορριών γινόταν επί τόπου, και επειδή συμμετείχαν και άλλοι εκπαιδευόμενοι, είχαμε ένα brainstorming και ανταλλαγή απόψεων. Το κόστος είναι λογικό φυσικά. Στην περίπτωση δική μας καλύφθηκε από τον όμιλο.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σε λογικό χρόνο και με λογικό κόστος η πιστοποίηση παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να δημιουργήσουν στελέχη που δραστηριοποιούνται στα logistics, τα οποία χαρακτηρίζονται μεν από διαφορετικές καταβολές, αλλά μετά το πέρας των μαθημάτων αποκτούν ένα κοινό γνωσιακό υπόβαθρο. Διότι ξέρετε, κάτι στο οποίο υστερούμε εμείς οι logisticians σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες είναι ότι δεν διεκδικήσαμε στις εταιρείες μας το ρόλο που μας αξίζει. Και αυτό ανάγεται στο γεγονός ότι έως τώρα στα logistics απασχολούνταν κατά κύριο λόγο ανειδίκευτοι επί του αντικειμένου. Στην μετά COVID όμως, cyber physical εποχή, εμείς μόνοι μας θα πρέπει σε συνεργασία με τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να δημιουργήσουμε τους δικούς μας logistics code talkers operators, οι οποίοι θα έχουν το δικό τους ειδικό βάρος στις εταιρείες, και πιστεύω ότι η πιστοποίηση έλα μπορεί να μην είναι το ιερόδες κοπότηρο της εμποδιαστικής αλυσίδας, αλλά σίγουρα είναι το πρώτο βήμα. Σας ευχαριστώ. Τι να κρατήσω, τον κόμπο επικοινωνίας, το ρόλο που αναφέρεται, δηλαδή είναι στην το Code Talkers, τι είχω, και αυτό την έχετε δει την ταινία, την έχετε δει την ταινία. Δεν την έχω δει, θα το αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.